Θα πάμε μετά στην υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφέρομαι δηλαδή κυρίως στις προσλήψεις. Αναφέρομαι στην υπόθεση των. Να πάμε πρώτα, Βαγγέλη, στην καθαριότητα και στις 5.000 προσλήψεις που έχετε πει. Και να πάμε μετά στο νομοσχέδιο να δούμε τι ετοιμάζει και ποιος θα είναι ο πυρήνας της λογικής του νέου νόμου για τους ΟΤΑ. Καταρχήν είναι δρομολογημένο από πέρσι τον Ιούλιο αυτή η νομοθετική ρύθμιση που προέκυψε μετά τότε της κινητοποίησης των εργαζομένων στην καθαριότητα των συμβασιούχων κατά κύριο λόγο και θεωρώ ότι μπορέσαμε τελικά μέσα από αυτή την πρόσκαιρη τότε κρίση και επιλέξαμε έναν σωστό δρόμο ο οποίος λύνει, αποσαφηνίζει το τοπίο στον τομέα της καθαριότητας στους Δήμους. Για κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα πάλι. Όχι, προωθώντας μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που θα βγει τις επόμενες μέρες στην δημοσιότητα αυτές τις μόνιμες θέσεις εργασίας. Μετά από το 2010 προκυρήσονται για πρώτη φορά τόσες χιλιάδες μόνιμες θέσεις εργασίας. Λέω τόσες διότι μένει ένα θέμα αυτή τη στιγμή ελέγχου των ετοιμάτων που έχουν κατατεθεί από όλους τους 325 δήμους της χώρας για να δούμε τον τελικό αριθμό περίπου θα κυμαίνονται σε αυτό το νούμερο που είπατε, 5.000 μόνιμες θέσεις εργασίας. Οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τομέα, τους συμβασιούχους που... Οι οποίοι ως, σε το αυτό το βαθμό θα αντικαταστήσουν τους συμβασιούχους. Προφανώς θα υπάρχουν στο πλάι αυτών και συμβασιούχοι πάντοτε, διότι υπάρχουν εποχιακές ανάγκες. Ξέρετε ότι θα κατηγορηθείτε βεβαίως ότι κάνετε μια εκλογική πελατεία. Ενώ το άλλο τι είναι. Ενώ η ομοιρία των εργαζομένων επί δεκαετίες, επί δύο, επί τρία χρόνια, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, μέσω των ανανεούμενων συμβάσεων, αυτό δεν είναι μια ομοιρία. Κύριε Υπουργέ, είναι μια ομοιρία. Και με τους συμβασιούχους που θα συνεχίσουν να υπάρχουν, θα υπάρχει κάθε φορά το πρόβλημα με τους επιτρόπους και θα πρέπει κάθε φορά να υπερβληθεί η αντίδραση των επιτρόπων για να πληρωθούν οι άνθρωποι και θα έχουμε αυτό το κουβάρι συνεχώς. Ευτυχώς τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται σε πολύ λίγες περιπτώσεις και πολλά λυθήκανε μέσα από τις διευκρινήσεις που δοθήκανε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμιά νόμιμη δικαιολογία να μένουν απλήρωτοι άνθρωποι. Θεωρώ ότι όποιες περιπτώσεις, επαναλαμβάνω πολύ λίγες αυτή τη στιγμή συμβαίνουν, το πρόβλημα θα λυθεί. Μάλιστα. Να πάμε στο νόμο. Να πάμε στο νόμο. Στο νόμο. Έχετε κατηγορηθεί και από... Πάλι. Λογικό δεν είναι. Αυτό δεν είναι η όρη της δημοκρατίας. Σωστό. Ότι αυτό το οποίο προετοιμάζεται όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση είναι επίσης ένα νομοσχέδιο εκλογικό για να μπορέσετε να περάσετε στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών δικού σας υποψήφιους και αν δεν τα καταφέρετε να ελέγξετε το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου του κάθε Δήμου. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι συγκρούσεις που έχετε με τον κύριο Πατούλη. Νομίζω θα συνεχιστούν μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που αλλάζει όμως αυτός το νόμος. Μέχρι στιγμής αυτός ο οποίος έμπαινε στο δεύτερο γύρο, κέρδιζε τις δημοτικές εκλογές στους Δήμους, έπαιρνε το 50-1 του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό γιατί αλλάζει τώρα, κύριε Υπουργέ? Γιατί είναι αυτό το πνεύμα τώρα? Θα μπορούσαμε να κατηγορηθούμε αν λέγαμε ότι φτιάχνουμε ένα νόμο ο οποίος λέει ότι όποιον υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει ένα μπόνους. Εμείς λέμε το αντίθετο, ότι όσους ψήφους παίρνεις από τον κόσμο τόσες έδρες σου αναλογούν στο Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτή νομίζω είναι η απόλυτα δημοκρατική προσέγγιση. Είναι αυτή η οποία αποτυπώνει τους πραγματικούς συσχετισμούς. Και σκεφτείτε, το έχουμε ως νόμο του κράτους για τις γενικές εκλογές, για τις βουλευτικές εκλογές και δεν θα το έχουμε για τις τοπικές. Εκεί που το χαρακτήρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια τοπική κοινωνία διευκολύνει πρώτα απ' όλα την συνεννόηση για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Η τοπικότητα δηλαδή δεν μπορεί να οδηγήσει σε εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Άρα στη βάση αυτής της πραγματικότητας λέμε ότι θα πρέπει να αποτυπωθούν πρώτα απ' όλα με έναν αυθεντικό τρόπο όλοι οι τοπικοί συσχετισμοί και από εκεί και έπειτα να διαμορφωθούν συμμαχίες, ευρύτερες πλειοψηφίες που θα οδηγήσουν στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Αυτό είναι η πεμπτουσία της απλής αναλογικής, διότι περί αυτού πρόκειται λοιπόν, στις δημοτικές εκλογές. Για να το καταλάβει και ο κόσμος τώρα, ο Δήμαρχος θα εκλέγεται πώς? Αλλιώς το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν τελικά ισχύσει, το λέω εάν, επειδή πάντοτε έτσι είμαστε σε μια διαδικασία διαβούλευσης και θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Ελπίζουμε μέσα στην τρέχουσα χρονιά, αν δεν τα καταφέρουμε, διότι δεν είναι μόνο το εκλογικό νόμος. Ο εκλογικός νόμος είναι
ένα από τα 10-15 ναι, πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Αν θα έλεγα τα υπόλοιπα που αφορούν την λειτουργία των Δήμων και είναι εξίσου σοβαρά, θέλουν μια δουλειά του μυρμηγκιού. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό βάζω και την αίρεση, την χρονική, το εάν προλάβουμε συντρέχουσα χρονιά, αλλιώς αμέσως στις αρχές της επόμενης. Άρα λοιπόν, στον πρώτο γύρο κατεβαίνει ο κάθε συνδυασμός με τους υποψηφίους του, παίρνει τα ποσοστά του, βγαίνει η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Από εκεί πέρα, οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, οι επικεφαλείς τους, πηγαίνουν στο δεύτερο γύρο, όπου ο κόσμος επιλέγει τον δήμαρχό του. Αυτός ο δήμαρχος είναι υποχρεωμένος, με βάση τους σχετισμούς της πρώτης Κυριακής, να διαμορφώσει την πλειοψηφία με την οποία θα κυβερνήσει το Δήμο. Θα έχει και άλλες αλλαγές ο νόμος, δηλαδή θα έχει γεωγραφικές αλλαγές στον Καλλικράτη? Όχι. Το λέω κατηγορηματικά. Δεν θα πιάσουμε το χωροταξικό ζήτημα. Όχι γιατί θεωρούμε ότι η σημερινή χωροταξία των Δήμων είναι η άριστη. Αν θα μπορούσαμε να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω, είναι βέβαιο ότι θα πηγαίναμε σε έναν πολύ πιο μεγάλο αριθμό Δήμων. Οι 325 Δήμοι σήμερα για την ελληνική πραγματικότητα και με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία είναι ένας μικρός αριθμός Δήμων. Αλλά δεν υπάρχουν οι οικονομικές προϋποθέσεις, αλλά και η δυνατότητα στελέχωσης ενός μεγαλύτερου αριθμού Δήμων. Όσο η χώρα λοιπόν είναι μέσα σε αυτό το ασφικτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν μπορούμε εμείς να τάζουμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ας πούμε ότι το κρατάμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας αυτό και σε κάποια άλλη φάση μεταρρυθμιστική θα μπορούμε να ξαναδούμε τον χάρτη. Εδώ τώρα θα σας πω. Και με βάση τις τότε δημογραφικές πραγματικότητες, φαντάζομαι. Προφανώς. Οι τοπικές κοινότητες μένουν ως έχουν. Οι τοπικές κοινότητες, ναι, μένουν ως έχουν και προφανώς και ο θεσμός του Προέδρου των τοπικών κοινοτήτων, παρά τα όσα κατά καιρούς γράφτηκαν ότι πάμε να τα διαλύσουμε, να τα ισοπεδώσουμε όλα κτλ. Βαγγέλη, ναι, όχι, ναι, για τα κονδύλια του προϋπολογισμού. Ναι, έχουν ένα αυξημένο 5%. Ναι, νομίζω ότι αυτό μας βοηθάει. Αυτό μας βοηθάει. Πρώτα απ' όλα επιβεβαιώνει μια στάση πολιτικής, ας το πούμε έτσι, συνέπειας, την οποία την είχαμε διακηρύξει στον περσινό προϋπολογισμό, που είχαμε πει ότι ο προϋπολογισμός του 2017 θα είναι ο τελευταίος που προέβλεπε μια μικρή έστω αλλά μείωση των πόρων προς την αυτοδιοίκηση. Φέτος, με βάση το κατατεθειμένο προσχέδιο, έχουμε μια αύξηση 5%. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να πάμε πλέον και σε μια διαφορετική λογική κατανομής των ΚΑΠ, των κεντρικών αυτοτελών πόρων προς τους Δήμους. Δηλαδή, μέχρι τώρα τι γινότανε, το πληθυσμιακό κριτήριο ήταν το μοναδικό στη βάση του οποίου δινόντουσαν οι πόροι προς την αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως είναι άδικο, διότι σκεφτείτε ότι ένας Δήμος της Αθήνας δεν έχει δαπάνες για την ΔΕΙΑ, για την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης. Δεν έχει αγροτικό δίκτυο, δεν έχει άλλο δίκτυο ευρύτερο, δεν έχει ένα δάσος δίπλα. Όλα αυτά τα οποία είναι στην ευθύνη πληθυσμιακά μικρότερων Δήμων, αλλά είναι πραγματικότητα για τους περιφερειακούς Δήμους. Άρα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν ως κριτήρια σε σχέση με το ύψος των δαπανών. Άρα θα πάμε σε μια νέα κατανομή όπου θα έχουμε μια ισόρροπη κατανομή των πόρων. Θα αλλάξει η αρχιτεκτονική της κατανομής με άλλα κριτήρια. Ακριβώς. Στη βάση μιας κατηγοριοποίησης Δήμων. Άλλες οι ανάγκες είναι του Δήμου της Β' Αθήνας, άλλες είναι του Αγροτικού Δήμου, άλλες του Νησιωτικού ή του Ορεινού. Κύριε Υπουργέ, οι μηχανισμοί και τα μηχανογραφικά και οι υπηρεσίες των Δήμων, τα ληξιαρχεία και αυτά είναι έτοιμα να υπηρετήσουν το νόμο που ψηφίστηκε χθες? Ναι, δηλαδή... πολλούς μήνες πριν. Α, ναι. Πολλούς μήνες πριν έχουμε απαντήσει και σε αυτό το επίπεδο. Δεν θα φέρναμε ένα νόμο που δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί την επομένη. Θα μου επιτρέψετε όμως, γιατί σας άκουγα με πολύ προσοχή που λέγατε για τις χρηματοδοτήσεις των Δήμων και τα κριτήρια. Συγγνώμη, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια, μου πω και πάντα, βλέπουμε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ένα πολύ μικρό ποσοστό που καίμε ρεύμα και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που έρχεται ένας φουσκωμένος λογαριασμός επειδή πληρώνω Δήμο. Ένα τεράστιο νούμερο. Μισό λεπτό. Και για τα καθίσματα σας συστήνω, και για τις ανάγκες. Σας συστήνω να ξαναδούμε τους λογαριασμούς. Να πάτε σπίτι, ναι, και να δούτε. Δεν ξέρω ποιος τον πληρώνει τον λογαριασμό σπίτι. Εσείς ή... Εγώ. Όλα εγώ. Σύντροφό σας. Όλα εγώ δυστυχώς. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτό το οποίο πηγαίνει στα δημοτικά τέλη. Όχι, τα οποία... Μισό λεπτό.
Μισό λεπτό. Μην μπερδεύετε τις λοιπές χρεώσεις που δίνουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη μεταφορά του δικτύου. Όχι, δεν μπερδεύω καθόλου. Δεν μπερδεύω καθόλου. Μιλάω για τους Δήμους. Αυτά είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Μιλάω για τους Δήμους. Για την ΕΡΤ. Μην μας προκαλέστε τώρα. Είναι το μικρότερο ποσοστό, να μην παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά τουλάχιστον. Συμφωνώ και ευτυχώς που υπάρχει και είναι μια, θεωρώ, ένα από τα καλά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και πρέπει να υπάρχει. Και πρέπει βέβαια και αυτό τον πόρο τελικά να τον τιμάει η ΕΡΤ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από ένα ποιοτικό και πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Εμείς δηλαδή για τους Δήμους τι δίνουμε, το τέλος ακίνητης περιουσίας και τα δημοτικά τέλη και τα τέλη φωτισμού. Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και τα τέλη φωτισμού είναι πλήρως ανταποδοτικά. Δηλαδή από αυτούς τους πόρους πληρώνονται και οι εργαζόμενοι στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Μιλήσαμε πριν για τους 5.000 συμβάσεις, μόνιμους που θα προσληφθούν αυτή τη στιγμή. Αυτοί πληρώνονται από όλους εμάς. Είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία. Και δεν θα μπορούσαν να προσληφθούν εάν δεν υπήρχε αυτό το τέλος καθαριότητας. Για να είναι καθαρά τα πεζοδρόμια, για να υπάρχουν οι κάδοι, να μαζεύονται, να πλένονται. Και εκεί πρέπει να εγκαλούμε και τους αιρετούς άρχοντες, αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εκεί γίνεται πάρτι, όπως και με τα τραπεζάκια στις πλατείες γίνεται απίστευτο πάρτι πια. Δηλαδή, μπορεί να περπατήσει άνθρωπος. Ευτυχώς τον αγαπημένο μου Δήμο Νέας Μήνη είναι όλα ελεγχόμενα ή τέλος πάντων θα αλλάξει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Είναι. Αλλά όλες αυτές οι υπηρεσίες για Δήμους πραγματικά έχουν διαμορφώσει μια. Πάντως δεν είναι μεγάλα τα ποσά. Και θα σας έλεγα μάλιστα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια της κρίσης, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, μπορεί και σε όλες, έχει μειώσει κατά 10, 15, 20% τα δημοτικά τέλη. Κύριε Υπουργέ, αν δεν έχετε αντίρρηση, δεν ξέρω, Βαγγέλη, να πούμε λίγο για την αξιολόγηση και να σας ρωτήσω ευθέως αν πιστεύετε ότι θα βγούμε τον Αύγουστο του 2018 από το πρόγραμμα. Ακούγονται πολλά πάντως και για νέα μέτρα. Για την αξιολόγηση, θέλετε να πούμε, ή για τον Αύγουστο και για τα δύο. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον οδικό χάρτη της εξόδου. Γι' αυτό τα συνδυάζω. Αντικειμενικά υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις έτσι ώστε η αξιολόγηση να κλείσει μέχρι τον Δεκέμβριο. Υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. 95 προαπαιτούμενα, κύριε Υπουργέ. Σκεφτείτε. 95 προαπαιτούμενα. Καλά, μην σας τρομάζουν αυτά. Είναι μερικά κουτάκια τα οποία πολλές φορές είναι πολύ απλά ή δεν είναι κάτι φοβερό. Αλλά σκεφτείτε αυτά τα οποία έχουν γίνει. Τα δυσκολότερα τα έχουμε φέσει πίσω μας. Είναι πολύ πιο εύκολη η προσέγγιση και η επίλυση αυτών των ζητημάτων που απομένουν. Και νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, αντικειμενικά υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις. Εάν δεν κλείσει στην ώρα της η αξιολόγηση, δεν θα είναι, δεν εκτιμώ ότι θα κλείσει, να το διευκρινίσω, για να μην αρχίσουν οι πηχαίοι τίτλοι ότι ο Υπουργός Εσωτερικών λέει ότι ενδεχομένως να μην κλείσει. Το αντίθετο λέω, εκτιμώ πως θα κλείσει στην ώρα της. Η ευθύνη δεν θα είναι από εδώ. Το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει είναι ότι οι δύο προηγούμενες αξιολογήσεις καθυστέρησαν με κύρια ευθύνη των συνομιλητών μας. Και ποιος εγγυάται ότι δεν θα γίνει το ίδιο τώρα? Υπάρχει μια βούληση στην Ευρώπη που να σας κανείς δεν το κάνει πιο αισιοδοξούς? Υπάρχει ένα άλλο κλίμα που κανείς δεν το εγγυάται πέρα από την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο της οικονομίας που είναι μαζί μας. Σήμερα λοιπόν προσερχόμαστε στην τρίτη αξιολόγηση με σταθεροποιημένη την ελληνική οικονομία, με θετικές εκτιμήσεις για την πορεία της, για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, με κάποιους δείκτες οι οποίοι έχουν βελτιωθεί. Θα μου πείτε, αρκεί να βελτιώνονται οι δείκτες για να το καταλαβαίνει ο καθένας στη ζωή του? Σας λέω ευθέως όχι, δεν αξιοτομικεύονται σε σένα, σε μένα, η βελτίωση αυτή στη ζωή μας, αλλά προϋπόθεση για να δούμε κάποια στιγμή αλλαγές στην καθημερινότητά μας είναι να βελτιωθούν οι δείκτες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό θα είναι και το αποτύπωμα. Θέλουμε λοιπόν, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και θέλουμε να κλείσει την ώρα της αξιολόγησης. Με ρωτάτε για τον Αύγουστο του 2018. Εάν λοιπόν κινηθούμε στη βάση των σημερινών προβλέψεων, δηλαδή μια οικονομία η οποία θα έχει πατήσει γερά στα πόδια της και θα έχουν επιτευχθεί οι αναπτυξιακοί στόχοι, τότε με διαφορετικό αέρα θα γίνει αυτή η έξοδος, με πιο σταθερό και βιώσιμο τρόπο, και θα σας έλεγα ότι θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε και τις όποιες δεσμεύσεις μας τότε. Θα έχουμε τα κότσια να τα επανασχεδιάσουμε.
Αυτή είναι η δυναμική των πραγμάτων. Να μείνουμε σε αυτό. Στο τελευταίο που είπατε. Αυτό. Ναι. Τότε που θα έχουμε τα κότσια. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ο Ηλίας Κούκος. Υπάρχει μια κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα σας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού, λίγο πριν το κοινοβούλιο, όπου έχει φτάσει η πορεία διαμαρτυρίας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Αρχίσαμε το πρωί, λίγο μετά τις 9, από το Κουδί, από τα νοσοκομεία Πέδων. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για την έλλειψη χρηματοδότησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την υποστελέχωση, ζητούν ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά, ενώ σημαντικό σημείο τριβής είναι και το θέμα της αξιολόγησης. Να αναφέρουμε ότι όπως τονίζουν το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή για το 2018 έχει μέσα και γραμμένο κονδύλι μείον 350 εκατομμυρίων ευρώ για την υγεία σε σύγκριση με το 2017 με ό,τι αυτό συνεπάγεται όπως λένε οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχει προκηρύξει πανατική στάση εργασίας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία 8 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, ενώ και η ΕΙΝΑΠ, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιός, έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Η πορεία θα συνεχιστεί από εδώ, στο Κοινοβούλιο, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα καταλήξει στο κέντρο της Αθήνας, στο Υπουργείο Υγείας, στην οδό Αριστοτέλους. Να σημειώσουμε ότι πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα και με την εξέλιξη της πορείας. Μάλιστα, Ηλία, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα καφεδάκι. Σε ένα καφεδάκι δημοσιογραφικό. Να καλημερίσουμε και να υποδεχθούμε.